Σε δημοσίευμα Αθηναϊκής Εφημερίδας για ύπαρξη πετρελαίου στην Ελλάδα, αναφέρεται ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος Γιάννης Μανιάτης, αναφέροντας χαρακτηριστικά ότι σύντομα θα δημιουργηθεί φορέας για το πετρέλαιο και των άλλων φυσικών κοιτασμάτων που τυχόν να υπάρχουν στην ελληνική γη. Επίσης, ο κ. Μανιάτης αναφέρεται και στον αγωγό φυσικού αερίου Μπουργκάς Αλεξανδρούπολη. Αυτό είναι ένα ρεπορτάζ της εφημερίδας. Εγώ προφανώς δεν θα σχολιάσω το ρεπορτάζ της εφημερίδας. Αυτό μπορώ να σας πω είναι αυτό για το οποίο έχουμε δεσμευθεί στη Βουλή των Ελλήνων. Και αυτό για το οποίο έχουμε δεσμευθεί είναι ότι η Ελλάδα πολύ σύντομα θα αποκτήσει φορέα έρευνας πετρελαίου και φυσικού αερίου. Πρέπει να σας πω ότι είμαστε η μοναδική χώρα στην Ευρώπη που δεν έχουμε τέτοιο φορέα που να διερευνά κατά πόσον η πατρίδα μας έχει διαθέσιμους υδρογονάνθρακες. Τα τελευταία μάλιστα 12-13 χρόνια δεν έχει γίνει απολύτως τίποτα. Εμείς όπως δεσμευθήκαμε έτσι και θα πράξουμε. Η Επιτροπή η οποία έχει συγκροτηθεί έχει ολοκληρώσει το έργο της και πιστεύω ότι πολύ σύντομα θα υπάρξουν νομοθετικές πρωτοβουλίες ώστε να δημιουργήσουμε τον φορέα ακριβώς αυτό. Τώρα, υπάρχουν ορισμένες εμπειρίες οι οποίες θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ χρήσιμες. Αλλά βεβαίως μην πάει το μυαλό μας ότι είναι πιθανόν η Ελλάδα να γίνει ξαφνικά Σαουδική Αραβία και να γίνουν πετρελαιάδες όλοι μας, γιατί υπάρχουν και τέτοιου είδους υπερβολές από ορισμένους οι οποίοι προφανώς δεν έχουν καθόλου εικόνα για τα πραγματικά στοιχεία. Η Ελλάδα, όπως και όλες οι άλλες χώρες της ευρύτερης περιοχής της Μεσογείου, έχει διαθέσιμο φυσικό πλούτο. Τον πλούτο αυτό πρέπει να τον αξιοποιήσει σωστά, με αειφορικό τρόπο και με στόχο να ενισχύσει την εθνική της οικονομία. Εγώ στη Βουλή ανέφερα ένα παράδειγμα όταν τοποθετήθηκα για το συγκεκριμένο θέμα. Η Νορβηγία χρησιμοποίησε τα χρήματα από την εξόρυξη και αξιοποίηση του πετρελαίου, των μεγάλων ποσοτήτων βεβαίως πετρελαίου που έχει η Νορβηγία, για να ενισχύσει τα ασφαλιστικά της ταμεία. Θεωρώ λοιπόν ότι μία χώρα είναι χρήσιμο να εξετάσει κατά πόσον τα έσοδα από το φυσικό της πλούτο και στη συγκεκριμένη περίπτωση από πετρέλαιο και φυσικό αέριο μπορούν να ενισχύσουν τα ασφαλιστικά ταμεία των εργαζομένων και βεβαίως ουσιαστικά να ενισχύσουν τους οικονομικά ασθενέστερους οι οποίοι πια ως απόμαχοι της ζωής περιμένουν να έχουν ένα αξιοπρεπές επίπεδο διαβίωσης. Όλα αυτά βεβαίως είναι ζητήματα πολύ μεγάλα που θα τα δει συνολικά η κυβέρνηση στο πλαίσιο ενός ευρύτερου κυβερνητικού σχεδιασμού. Αυτό που έχει σημασία και έχει νόημα να κρατήσουμε στο μυαλό μας είναι ότι η Ελλάδα μας μετά από πάνω από μια δεκαετία απουσίας της από το πετρελαϊκό γίγνεσθε σε λίγο καιρό θα αποκτήσει φορέα, θα ξεκινήσουν οι διαγωνισμοί και ελπίζουμε να είμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε και θετικά αποτελέσματα από τους διαγωνισμούς. Κύριε Υπουργέ, από τι διαβάζουμε, πάνω από 1 εκατομμύριο ευρώ, 1 εκατομμύριο ευρώ τα ημερήσια κέρδη από την εξόρυξη του μαύρου χρυσού και αναμένεται ότι θα αρχίσει σε 18 μήνες. Είναι το ρεπορτάζ έτσι πολύ αισιόδοξο, όπως το βλέπετε? Όχι, δεν το σχολιάζω. Η εφημερίδα προφανώς έχει τις πληροφορίες της. Εγώ αυτό που μπορώ να πω είναι ότι ολοκληρώσαμε την προετοιμασία για τον φορέα και πολύ σύντομα θα έχουμε τη δυνατότητα να ανακοινώσουμε νομοθετικές πρωτοβουλίες για τον φορέα του συγκεκριμένου. Από εκεί πέρα, η κάθε εφημερίδα, και αντιλαμβάνεσαι ότι δεν μπορώ να μιλήσω για τέτοια θέματα, η κάθε εφημερίδα έχει τις πληροφορίες της. Εμένα δεν μου πέφτει λόγος για το τι λέει το ρεπορτάζ οποιασδήποτε εφημερίδας. Έχουμε αναφέρει κάποιο στοιχείο ερευνών που δείχνει ίσως ποσότητες ή σημεία της χώρας τα οποία είναι ιδιαίτερα, έχουν κοιτάσματα πετρελαίου, κάτι τέτοια έρευνα? Εγώ αυτό που μπορώ να πω είναι ότι κατά καιρούς έχουν δημοσιευθεί χάρτες σε περιοχές της Ελλάδος και για περιοχές της Ελλάδος όπου υπάρχουν έστω και ενδείξεις. Όμως από το σημείο του να υπάρχουν κάποιες ενδείξεις μέχρι το σημείο να υπάρξει γεώτρηση η οποία θα εντοπίσει κοίτασμα και κάποιες ποσότητες υπάρχει μια μεγάλη απόσταση. Άρα να είμαστε προσεκτικοί. Αυτό που έχει πολύ μεγάλη σημασία είναι ότι η Ελλάδα θα αποκτήσει τον φορέα που θα δώσει την απάντηση σε όλα αυτά τα οποία μας ρωτάτε. Γιατί αυτή τη στιγμή. Το προηγούμενο ότι τα λεότερα, και είναι γνωστό το θέμα με το χώρα και όλα αυτά, όταν είχε επιχειρηθεί κάτι από κάποιο πρίνο εκεί πάνω στην. Κοιτάξτε, ο πρίνος συνεχίζει να υπάρχει. Ο πρίνος συνεχίζει να βγάζει πετρέλαιο. Αλλά να ξέρετε, επειδή όλα αυτά τα ζητήματα είναι ζητήματα πολύ σοβαρά. Όταν έρθει η ώρα, θα τα συζητήσουμε με τη σοβαρότητα που αρμόζει τα συγκεκριμένα θέματα. Και μια και είναι επίκαιρο το θέμα, θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε τι γίνεται με τον Μπουργκάς Αλεξανδρούπολη, τον αγωγό.
Έχει σταματήσει πλέον η χρήση του. Για το συγκεκριμένο θέμα, το οποίο ξέρετε και την προϊστορία του και πόσο έχει παλέψει η Ελλάδα για να γίνει πράξη ο συγκεκριμένος αγωγός, θα αρκεστώ σε αυτό που είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Η Ελλάδα εμένει στην υλοποίηση του έργου και ελπίζουμε όλοι οι συμμέτοχοι της συγκεκριμένης προσπάθειας να είναι θετικοί, έτσι όπως πρέπει να είναι θετικοί σε κάθε προσπάθεια αναβάθμισης του γεωπολιτικού ρόλου των χωρών μας.